Η κατάσταση στο Τελωνείο είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι το κτίριο, επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα, έχει υποστεί πολλές φθορές και μάλιστα δεν σας κρύβω τώρα που έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες από τα παράλια Μικράς Ασίας σε μεγάλους αριθμούς, δεν θα πρέπει να βλέπουν, να αντικρίζουν την κατάσταση του Ελαιωνίου. Το πρώτο βλέμμα να είναι στην κατάσταση αυτή που επικρατεί στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο του Ελαιωνίου. Είναι κάτι το οποίο, βέβαια, όπως γνωρίζετε, δεν είναι αρμοδιότητα της Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ούτε του Λιμενικού Ταμείου, ούτε του Δήμου. Είναι ένα θέμα που έπρεπε να το έχει λύσει το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να προμηθεύει τους περιφερειακούς διευθυντές με κάποια κονδύλια για λειτουργικά, για συντηρήσεις κτηρίων και όλες αυτές τις υποθέσεις. Η κυρία Βερβερούδη μου είπε ότι τα χρήματα είναι περίπου 7.000 ευρώ για τις επισκευές των κτηρίων του Τελωνείου και ως εκ τούτου είναι απαγορευτικό αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες αποκατάστασης του Τελωνείου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχα μια συνεργασία με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος θα επισκεφθεί το χώρο και θα με ενημερώσει περίπου τι κόστος απαιτείται για να φτιαχθεί ο χώρος του Τελωνείου. Δεν σας κρύβω ότι πριν από 2 χρόνια ολοκληρώσαμε την αποκατάσταση του λιμεναρχείου και το λιμεναρχείο σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν. Σε συνεργασία με τον λιμενάρχη κάναμε προσπάθειες και έκανε και ο ίδιος για να εξασφαλίσει χρήματα από διάφορους φορείς και ανακατασκευάσαμε το Τελωνείο και εσωτερικά και εξωτερικά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ κατάσταση. Να δούμε τα επόμενα χρόνια, επειδή γνωριάζει με τη θάλασσα, αυτές οι αποκαταστάσεις αν θα διατηρηθούν. Ειδικά όμως τώρα, αυτή την εποχή που μετά από τόσο κόπο μπορέσαμε να και εμείς από την πλευρά μας έτσι ώστε μπορέσαμε να φέρουμε τους Τούρκους τουρίστες στη Χίο, μετά από τόση προσπάθεια που καταβλήθηκε και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να αποκατασταθεί ο χώρος του Τελωνείου, θα πρέπει και εξωτερικά να αποκατασταθεί και εσωτερικά, διότι είναι λυπηρό να έρχονται εκατοντάδες τουρίστες, ιδιαίτερα αυτό το τριήμερο που έχουν το Ραμαζάν, οι Τούρκοι έχει γεμίσει η αγορά από ξένους τουρίστες, να βλέπουν αυτή την κατάσταση να επικρατεί στο χώρο του Τελωνείου. Θα περιμένουμε μία εβδομάδα περίπου να δούμε αν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα από το Υπουργείο Οικονομικών και αν όχι, σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο θα προβούμε στις απαραίτητες ανάγκες έτσι ώστε να αποκατασταθούν στοιχειωδώς οι χώροι εξωτερικά και εσωτερικά του Τελωνείου. Και μιας και με ρωτήσατε για το μέτρο της κατάργησης της βίζας για τους επισκέπτες τουρίστες από την Τουρκία, θέλω να σας πω ότι όντως σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δύο πράγματα σώζουν τον τουρισμό της Χίου φέτο. Η αθώρα προσέλευση Τούρκων τουριστών με την κατάργηση της βίζας για τα πράσινα διαβατήρια σε πρώτη φάση, το διαπιστώνουμε αυτές τις μέρες στην αγορά της Χίου, και η καλή συγκοινωνία με την Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι τώρα πια καθημερινά υπάρχει και αεροπορική σύνδεση με φτηνό εισιτήριο για Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το σε αυτόν τον άξονα να προσελκύσουμε τουρίστες και από αλλού. Οι υποδομές μας ολοκληρώνονται. Το λιμάνι των Μεστών 24 Νοεμβρίου θα είναι έτοιμο. Ο δρόμος του Λαβρίου με τον προαστιακό προχωράει να γίνει πραγματικότητα. Η εναλλακτική πύλη εισόδου με το καινούριο λιμάνι των Μεστών θα δώσει ακόμα μία τουριστική όθηση τα επόμενα χρόνια σε μια απευθεία σύνδεση πλέον με ταχύπλοα από το Λαβρίο για την για τη Χίο. Θα είναι και αυτό κάτι το οποίο αποτελεσματικά θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της Χίου.